προσωπικά. Για να σας πούμε για την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή που έχει οργανώσει μία δράση με τίτλο «Κανένα ανάπηρο ή εμποδιζόμενο άτομο μόνο του». Κύριε Ρέλα, Αντώνη, να μιλάμε στον Ενικό. Να μιλάμε στον Ενικό. Καλησπέρα. 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 Πες μας τι κάνετε εκεί στην μηδενική ανοχή, τι προσπαθείτε να κάνετε, γιατί είναι μία σπουδαία πρωτοβουλία. Κάνουμε το αυτονόητο. Κάνουμε το αυτονόητο, αυτό που θα έπρεπε να έχει λάβει καταρχήν η πολιτεία πρώτα, αλλά όταν η πολιτεία δεν μεριμνά για το σύνολο των πολιτών της, καλείται η κοινωνία των ανθρώπων να ταπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους και όλες μας. Κάνουμε ακριβώς αυτό που είπες. Κάνουμε μια δράση, κανένα ανάπηρο εμποδιζόμενο άτομο μόνο του. Ξέρετε, εμείς οι ανάπηροι και τα εμποδιζόμενα άτομα, που τα εμποδιζόμενα είναι ηλικιωμένοι, μια εγκυμονούσα γυναίκα, μια μητέρα με ένα παιδικό καροτσάκι, ένας προσωρινά τραυματισμένος άνθρωπος, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στους απαραίτητους καθημερινούς διακανονισμούς όπως τα ικανά σώματα. Όταν βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν ακούσαμε, δεν εξαγγέλθηκε κανένα απολύτως μέτρο στο οποίο θα λαμβάνει τις ζωές μας υπόψη του. Ξεκινάω από το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία μέρημνα για τους εργαζόμενους αναπήρους. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται. Και κυρίως για τους ανθρώπους με χρόνιες βλάβες που έπρεπε από την ώρα μηδέν να προστατευτούν. Δεν συνέβη αυτό. Είστε στο περιθώριο δηλαδή, όχι μόνο ναι, εσύ. Είμαστε αόρατοι. Είμαστε ορατοί μόνο όταν υπάρχει λόγος να μας χρησιμοποιήσουν και να μας εργαλειοποιήσουν, και είμαστε αόρατοι όταν θα πρέπει να λάβουν μέρημνα. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αλήθεια, ποιες είναι αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες? Εκτός από τους ηλικιωμένους που ακούμε πάρα πολύ συχνά για αυτούς, ποιες είναι οι ευάλωτες, ποιες είναι οι ομάδες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης του ιού? Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Είσαστε εσείς, είναι οι άστεγοι. Καλησπέρα σας, Σουρμελίδη Σπύρος. Καλησπέρα. Είσαστε εσείς, λοιπόν, είστε οι άστεγοι, είναι οι άστεγοι. Ακόμα και σήμερα, αν ψάξετε, κοίταγα προχθές στο αντίστοιχο Gov στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία για το ποιοι είναι οι ευάλωτοι άνθρωποι. Ποιοι πρέπει να προστατευτούν. Να πω ένα εύκολο παράδειγμα. Βεβαίως. Ακούσατε στα μέτρα να ανακοινωθεί ότι στις ουρές που δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι με αναπηρία ή με χρόνιες βλάβες ή τα εμποδιζόμενα πρόσωπα έχουν προτεραιότητα? Όχι. Το απλό. Άρα λοιπόν καλούμαστε τώρα εμείς η κοινωνία των ανθρώπων και η μηδενική ανοχή να μπούμε σε μια διαδικασία να καταγράψουμε ανάγκες και να ζητήσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της κοινωνίας των ανθρώπων. Πώς το κάνετε αυτό, Αντώνη? Έχουμε οργανώσει ένα δίκτυο. Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 100 εθελοντές και εθελόντριες, τις οποίους σταδιακά ενημερώνουμε, και αν παραστεί ανάγκη, ήδη σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χρειαστεί να επέμβω, όπως για παράδειγμα, δεν θα σας πω για πρόσωπα, θα σας πω μόνο για ανάγκες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος χρειαζόταν ένα συγκεκριμένο φάρμακο και αδυνατούσε να βγει από το σπίτι του. Ένας εθελοντής ανέλαβε να κάνει αυτό το πράγμα. Ανέπαφα σε φαρμακεία για να βρει το φάρμακο. Ναι, και πήγε στο σπίτι το συγκεκριμένο φάρματο. Κάποιος που θέλει να συμμετέχει σε αυτό, Αντώνη, πώς το κάνει? Μπορείτε από τη σελίδα μας, μπορείτε από το Facebook εννοώ. Πες μας τη σελίδα σας. Μηδενική ανοχή είναι η σελίδα στο Facebook. Το email μας είναι μηδενική.ανοχή@gmail.com. Για επικοινωνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, γιατί φροντίζουμε και γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και κοφείς συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ανάγκες. Στο 6972-945470 και επικοινωνία με τηλεφωνική κλίση στον αριθμό 699-3507-553.
Ξαναπες μας τα mail και τα τηλέφωνα για να τα γράψουμε κι εμείς σε σούπερ. Υπάρχουν πάνω στο σχετικό mail το προετοιμασίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Έλα, Αντώνη. Μηδενική.ανοχή@gmail.com. Σε αυτή την ιστορία που μας έχει βρει δεν πρέπει κανείς και καμία να μείνει μόνος του. Ας υπολογίσουμε έξω από την κανονικότητα, ας συνυπολογίσουμε όλους τους ανθρώπους, διότι αν δεν πεθάνει κάποιος από τον ιό, μπορεί να πεθάνει από κάτι άλλο. Από μοναξιά, από την έλλειψη ενός φαρμάκου, από την έλλειψη των καθημερινών πραγμάτων που έχουμε ανάγκη όλοι, από το σούπερ μάρκετ, από το οτιδήποτε, και δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα πίσω. Για να μην μείνει λοιπόν κανένας πίσω, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση, Σπύρο Σουρμελίδη ή Σπύρο Ραπανάκη. Όχι, δεν έχω. Εγώ τουλάχιστον είναι πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Ρέλλας, τα είπε, μια χαρά τα είπε. Ναι. Σπύρο. Όχι, εγώ πρέπει να ξέρω εάν έχετε κινηθεί και προς την κυβέρνηση με τα αιτήματά σας, δηλαδή αν τα έχετε καταθέσει για να τα διεκδικήσετε, προκειμένου να υπάρχουν διορθώσεις στην πορεία. Δεν, προσωπικά ως μηδενική ανοχή δεν έχουμε κινηθεί. Φαντάζομαι ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις μας, έτσι όπως βγαίνουν και από τα όποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποδέχονται να αναπαράξουν τις δράσεις μας, ενημερώνονται. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να ενημερωθεί από μας. Γνωρίζει ότι περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες είναι ανάπηροι άνθρωποι. Αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση. Καλά, θα πρέπει να είναι αυτονόητο, δηλαδή, δεν το συζητάμε. Απλά επειδή δεν είναι δυστυχώς στη χώρα μας. Δυστυχώς, Αντώνη μου, ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όχι, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι αυτονόητο. Δεν μπαίνουμε και ως προτεραιότητα. Ναι. Και αυτό συνέβη πολύ πριν αυτή την κρίση που βιώνουμε τούτη εδώ τη στιγμή. Έχεις δίκιο. Θέλω να γκρινιάξω καθόλου. Είναι δύσκολο για όλους και για όλες. Καλό είναι να μένουμε στο σπίτι μας, αλλά κάποια στιγμή χρειάζεται να κάνουμε κάποια πράγματα εκεί έξω. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερες βοήθειες. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Και ας γίνουμε λίγο περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη δοκιμασία για όλους μας. Μάλιστα. Άρα, να επαναλάβω. Στο Facebook, στη σελίδα Μηδενική Ανοχή. Κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή. Κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή. Ή μέσω mail που υπάρχει, το βλέπουμε και στο σούπερ από κάτω. Όποιος θέλει να βοηθήσει ανάπηρους ή εμποδιζόμενους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους τούτες τις δύσκολες μέρες, να πάνε ένα σούπερ μάρκετ, να βρουν ένα φάρμακο που δεν βρίσκεται, να μπουν στη διαδικασία να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους την ώρα που όλοι καλούμαστε να μείνουμε στο σπίτι. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους, γιατί υπάρχουν πολλά δίκτυα υποστήριξης, να το κάνουν. Σωστά? Πολύ σωστά. Και εμείς είμαστε και με τα υπόλοιπα δίκτυα που δημιουργούνται στην κοινωνία. Ενημερωνόμαστε και μεταξύ μας για να μπορούμε να αλληλοβοηθηθούμε αυτή τη στιγμή και να μην μείνει κανένας απροστάτευτος. Η αλληλεγγύη είναι κρίσιμη τούτες τις ώρες που ζούμε και ειδικά για τον κόσμο που έχει δυσκολίες σε πράγματα που άλλοι θεωρούν αυτονόητα. Όπως είπες, δεν κάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο τα ίδια πράγματα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για πράγματα που δεν μιλάμε συνήθως. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και μακάρι να σκίσει η πρωτοβουλία για να μην μείνει κανένας μόνος του. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.